Οι συντελεστές του Διεθνούς Φεστιβάλ του Κιμαντέρι Εράπετρας σας εκφράζουν από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε στην προβολή του ντοκιμαντέρ «Ένας Θεός Γεννιέται» της σκηνοθέτητας και καλλιτεχνικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Έλληνης Φλάση. Πάρα πολύ συγκίνηση, γιατί θεωρώ ότι ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ όπως αυτό δίνει σε όλους μας στοιχεία του πολιτισμού, της ιστορίας μας, μέσα από ένα μύθο. Συγχαρητήρια για την υπερπαραγωγή. Νομίζω είσαι έτοιμη για μεγάλο μήκος ταινία. Έτσι, όπως το λέμε. Θα την κάνουμε μαζί, δάσκαλοι. Ατελείωτες ενέδρες από σκύθους που μας παρακολουθούσαν από ψηλά ανάμεσα στις λόχνες και σκόρπιζαν το θάνατο, παραμονεύοντας σαν κυνηγοί τους διψασμένους στρατιώτες όταν έσκυγαν να παρουσιαστούν σε πηγές που βάφονταν με αίμα. Είναι ένας πραγματικός τοξότης έφηπος από την ομάδα των κεντάβρων τοξωτών, εφήπων τοξωτών. Σαν πρόεδρος των Ιεραπετρητών, αντιπροσωπεύω αυτή τη στιγμή όλη την Ιεράπετρα και νιώθω υπερήφανη γιατί το φεστιβάλ, το διεθνές αυτό φεστιβάλ, έχει έδρα, τόπο, καταγωγή, γεννήθηκε στην Ιεράπετρα. Η Ιεράπετρα που είναι η νοτιότερη πόλη, ας την κοιτάξουμε λιγάκι. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ο άνθρωπος ο οποίος ενσάρκωσε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα και αυτή τη μεγαλειώδη εκστρατεία του Μέγα Αλέξανδρου. Ο Απόστολος Πιταροκύλης να έρθει κοντά μας για να μας πει πώς ένιωσε και πώς ενέστηκε από το σενάριο και πώς μπόρεσε να αποτυπώσει ή να βρει στο πετσί του τόσο βαθιά αυτό το πρόσωπο του νεάρχου, του ναυάρχου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να εκφράσω καταρχήν και το θαυμασμό μου και το σεβασμό μου προς την Ελένη, τον κύριο Πλευράκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και όλους τους συντελεστές. Σίγουρα βοηθάει το συγκεκριμένο ντοκιματέρ την ανάδειξη όχι μονάχα του μύθου αλλά κυρίως της ιστορίας μας. Και εγώ πιστεύω ότι επειδή η Ελλάδα είναι γεμάτη από μικρού μύθους και ιστορίες, θα πρέπει να πιστέψουμε στις δημιουργικές δυνάμεις του Έλληνα. Καλό λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Πλευράκη, τον εμπνευστή όλων μας. Τον άνθρωπο ο οποίος έκανε σενάριο αυτό το μύθο. Και να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη συμβολή του στον πολιτισμό πρώτα απ' όλα. Συγχαρητήρια πολλά. Ευχαριστώ. Να του δώσω το μικρόφωνο να πει σίγουρα δύο λόγια που θέλει, πώς εμπνεύστηκε και ο ίδιος και έγραψε αυτό το σενάριο και μετά να του απομνήμουμε το βραβείο. Κυρία Ελένη Βλάση, για τη δύναμη και την ευρηματικότητα να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο ντοκιμαντέρ με σεβασμό στο μύθο του Δία, αλλά και με τόση δραματοποίηση όσοι ακριβώς χρειάζεται για να προβάλλει από το μύθο τις βασικές αλήθειες που περικλεί. Το Διονύση Βαρδίκο. Ένα μεγάλο πολεμιστή. Ο οποίος έχει και το ύψος και το στένος του πολεμιστή. Να παραλάβουν τα βραβεία τους από τον κύριο Μανώλη Πατεράκη, πρόεδρο Μασπουδίας Κρητικών Σωματείων. Τώρα θα καλέσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Στεφανάκη, ο οποίος συμμετείχε και ο ίδιος με όλο το Δήμο και νομίζω ότι μας έκανε τιμή πραγματικά, γιατί
Ο κ. Στεφανάκης, επειδή κατάγεται και από το οροπέδιο Λασιθίου και είναι δήμαρχος εκεί, ξέρει καλύτερα από εμάς και τους ανθρώπους που μπορούσαν να συμμετάσχουν, αλλά ξέρει καλά και τον τόπο. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θέλει μια τέτοια παραγωγή για το δικτύο Άντρη. Νικήσαμε τους αφομόνους του αδελφού της και κάνουν για μια ακόμη φορά. Ένα άνθρωπο ο οποίος πολέμησε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ήταν στους βάλτους της Περσίας, εκεί που τους έτρωγαν τα κουνούπια και τα φίδια. Και θέλω να δώσω το βραβείο στον κύριο Γραμμένο. Αν και όλοι εμείς θεωρούμε ότι τα βραβεία πρέπει να τα πάρει η σκηνοθέτης Ελένη Γλάση, ο σεναριογράφος Δημήτρης Πλυβράκης και ο συντονιστής Γιάννης Αντρουλάκης, γιατί πάνω του στηρίχθηκε και ολοκληρώθηκε αυτό το μεγαλειώδες ντοκιμαντέρ. Βρισκόμαστε όμως εδώ απόψε για να τιμήσουμε τη σημαντική προσφορά στο ντοκιμαντέρ όλων εκείνων που συμμετείχαν. Ο κύριος Κουριανίδης είναι συμπαραγωγός αυτού του ντοκιμαντέρ. Είναι και, αν θέλετε, είναι και αντιπρόεδρος του φεστιβάλ. Θα πει η κυρία Δαμιανάκη, είναι γεγονός. Για μια ακόμη φορά.